Αγίας Βαρβάρας και θα ήθελα να εκφράσω τις απόψεις μου και σαν πρόεδρος και σαν κάτοικος της Αγίας Βαρβάρας για αυτό το τεράστιο πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην περιοχή. Το άγνωστο μας φοβίζει. Πιστεύω ότι η επιλογή είναι τελείως λαθασμένη ως προς την τοποθεσία. Θα είμαι πολύ σύντομος γιατί ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί ομιλητές και θα τελειώσω πολύ γρήγορα. Εδώ δεν μπορεί να με καλύψει κανένας με αυτά τα ερωτήματα που έχω. Ούτε ο Δήμαρχος, ούτε το Σώμα. Θα ήθελα έναν εκπρόσωπο του στρατού να με καλύψει, όχι με το στόμα, με έγγραφα. Για αυτά που έχουν στο μυαλό τους αυτοί που είχαν αυτή την πρόταση να πάει να πάνε πρόσφυγες στο συγκεκριμένο στρατόπεδο. Αυτό είναι το στολίδι όχι της συμμαθίας όλης της Ελλάδος. Και αλίμονο αν το δώσουμε χωρίς να ξέρουμε και για πόσο χρόνο τι θα γίνει στο μέλλον. Είναι ένας χώρος αναψυχής, ο μόνος, να πω ότι είχαμε και δεύτερο, ο μόνος χώρος αναψυχής για όλη την πόλη. Πού θα πάνε αυτοί να περπατήσουν οι άνθρωποι? Είναι ο δρόμος που πάει στην Βεργίνα. Στα 100 μέτρα θα κόβουν βόλτες εκεί πέρα, θα είναι ανεξέλεκτοι. Θα κόβουν βόλτες δεξιά-αριστερά. Σε ένα μήνα τα φρούτα μας γίνονται. Ποιος θα εγγυηθεί για τις ζημιές? Και ποιος θα πληρώσει αν γίνουν καταστροφές στα χωράφια? Ένα άλλο σοβαρό δεν θέλω να γελάσετε. Το σκέφτηκα εγώ. Αν πεθάνει ένας Σύριος, δεν θα το θάψουμε. Δεν γελάει κανείς, κύριε Πρόεδρε. Ναι, ναι. Λέω, αν πεθάνει ένας Σύριος, πού θα το θάψουμε? Μπορεί να μου απαντήσει κανένας? Θα τον φέρω στην Αγία Βαρβάρα στο νεκροταφείο? Για πόσο καιρό θα κάθονται? Θα είναι για ένα μήνα, θα φεύγουν, θα αλλάζουνε ή θα ενσωματωθούν στο χωριό, θα έρθουν στο σχολείο μαζί με τα παιδιά μας? Κύριε Κάκαρη, απαντήστηκε οι πόλοι που συμφωνείτε για να έρθουνε. Άσχετα, γιατί σας είπα ο χρόνος είναι πολύτιμος για όλους και σέβομαι το σώμα. Είμαστε αδιόρθωτοι. Παρά την παράκληση να ακούτε με σεβασμό τον ομιλητή, δεν το κάνουμε. Ανεξάρτητα με το τι θα ψηφιστεί εδώ πέρα, αύριο εγώ συγκαλώ 8 η ώρα στο χωριό, συνέλευση των κατοίκων και θα πάρουμε τα μέτρα που πρέπει. Μόνο κάτοικοι της Αγίας Βαρβάρας θα έρθουν, κανένας άλλος, εντάξει. Ούτε δημοσιογράφοι, ούτε άλλοι κάτοικοι της γεωπεριοχής, μόνο κάτοικοι της Αγίας Βαρβάρας. Ευχαριστώ πολύ.